Πριν από λίγο μας είπε ο ΑΕΔ αυτό το οποίο όμως εμείς του ζητάμε και δεν μας το απαντάει. Μας έστειλε το δελτίο τύπου ότι θα πληρωθούν μόνο όσοι πληρώνονται μέχρι 27 του μηνός. Από 4 έως 27 του μηνός. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν από 27 μέχρι 3. Από 28 μέχρι 3. Και αυτοί δεν θα πάρουν. Δεν πήρανε τα λεφτά την Παρασκευή. Θα τα πάρουν, λέει, μετά το Πάσχα. Και λέμε δύο ταχυτήτων. Ότι είναι δυνατόν να δίνεται από αυτούς που παίρνουν, πληρώνονται από τον ΑΕΔ από 4 έως 27 και όχι σε αυτούς που πληρώνονται από 3 έως 28. Αντώνη Δελατόλα, είναι θέματα τα οποία γίνονται μεγάλα λόγω. Αντώνη. Ναι, ναι. Λόγω τους, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος τα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Ναι, μα αφού κάθε μέρα τα φωνάζει με τον ΟΕ, δεν μιλάς. Και μετά από σου λένε. Γιατί βγάζετε κάποιον. Παίρνουμε τον κύριο Πατσόκλου να το πούμε. Γιατί δεν δίνεις στους υπόλοιπους. Είναι δυνατόν να λες έναν άνθρωπο που παίρνει 360 ευρώ. Εσύ επειδή παίρνεις 28 του μηνός την επιδότηση θα πάρει. Δεν ήταν και επιλογή του να το πάρει. Θα πάρει μετά το Πάσχα. Δεν ήταν επιλογή δική. Δεν είναι κουτό. Για άνεργους. Μιλάμε για γιορτέ. Μιλάμε για άνεργους. Ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς. Δηλαδή. Τι να πω. Δηλαδή είναι. Πήγανε μέχρι τον ΟΕΔ και του είπανε πότε πληρώνεσαι, 28, δεν το παίρνεις. Δεν είσαι στην ανακοίνωση. Η ανακοίνωση λέει γράφει με 27. Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πραγματικά είναι ένα θέμα που, ξέρετε, είναι τα θέματα της καθημερινότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Τα οποία πρέπει να τα δείτε λιγάκι. Ναι, δεν έχω αμφιβολία ότι η μεγάλη μάχη πρέπει να δώσει η κυβέρνηση σε αυτό. Αλλά και εσείς δεν μπορείτε να μην αναγνωρίσετε ότι κάνουμε πολλά βήματα προόδου το τελευταίο διάστημα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο συμψηφισμός των χρεών της εφορία με το ΦΠΑ. Μαζί το συζητάμε. Το θυμόσαστε. Εσείς είχατε πρόβλημα και λέγαμε και το παράδειγμα το δικό σας. Γιατί το βγάλατε όμως από το πολυνομοσχέδιο. Θα είχε λυθεί τώρα. Και θα έκανε κάνει. Δηλαδή, εμένα με πονήρεψε και θυμόσαστε, σας το είχα πει. Ήταν στο πολυνομοσχέδιο και ενώ στο πολυνομοσχέδιο μπήκανε ένα κάρο κουταμάρες. Αυτό βγήκε τελευταία στιγμή. Και μετά, αφού καταλάβανε την κάφα, είπανε εσείς. Όταν χρωστάει κάποιος και του χρωστάει κάποιος, συμψηφίζονται αυτά. Είναι... Ναι, δεν είναι γκάφα. Ήθελε κάποια προετοιμασία περισσότερο του Υπουργείου Οικονομικών. Ή επικοινωνιακό τρίκ. Θα περάσουν δύο μήνες δηλαδή. Περισσότερο του Υπουργείου Οικονομικών. Τον Ιούλιο θα τρέξει αυτό και ο στόχος του τελικός να είναι και με τις ασφαλιστικές φορές. Και να είναι και με τους υπόλοιπους φόρους. Είχα ρωτήσει τον ίδιο τον Υπουργό και του είχα πει: Υπουργέ, είχε επιχείρηση. Έτσι. Που λόγω της κρίσης. Και λόγω του ότι έφυγε και εντάξει, όταν ήταν μόνοι. Έτσι. Κάτω, πόσο σου χρωστάνε 400. Είχε ένα κενό 300 χιλιάρικο άνθρωπο. Πολύ σημαντικό είναι την αγορά αυτό. Να το κλείνουν επιχειρήσεις, απολύονται άνθρωποι. Είναι ένα καλό βήμα. Θέλω να πω ότι ένα καλό βήμα γίνεται. Έτσι, ένα καλό βήμα γίνεται. Προσπαθεί η κυβέρνηση. Δεν λέω τα κάνουμε όλα τέλεια. Προφανώς κάνουμε και πολλά λάθη. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην μπει, να μην παραδεχθεί ο πιο κακόπιστος ότι υπάρχει προσπάθεια. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολλά κενά σε νοσοκομεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Αττικό νοσοκομείο. Δεν θέλω να μας πείτε τίποτα για το Αττικό νοσοκομείο, γιατί είδα και ένα Twitter δικό σας. Θα δούμε τους ανθρώπους εκείνους. Τώρα να συνδεθούμε και να δούμε παρακαλώ τον Άρη τον Σαλβάνο. Πολλά μηνύματα, Γιώργο. Γιατί τώρα πρέπει να κάνουμε το θέμα, όχι οπότε. Πάμε, δεν θέλουμε μια άνθρωπο να μιλήσουμε. Μηνύμα και από, κυρίως από νοσοκομεία της περιφέρειας, κύριε Πουλή, πρέπει να το δείτε αυτό. Άρη, έχουμε στάση εργασία στο νοσοκομείο, στο Αττικό νοσοκομείο. 9 το πρωί, Γιώργο, στο Αττικό νοσοκομείο. Από τις. Από τις 7 το πρωί. Και πού είναι οι εργαζόμενοι να πάρει ευχή, να πάρει, τους είχαμε πει ότι θα έρθει εδώ πέρα ο υπουργός. Μέχρι τις 9 θα έρθουν σε λίγο και οι εργαζόμενοι να μας πούνε ότι είναι εδώ και 5 μήνες. Αν έρθουν σε λίγο θα έχει βγει ο υπουργός, πες τους. Εμείς φύγαμε μέχρι εκεί για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διάλογο με τον υπουργό. Αν θα έρθουν σε λίγο οι εργαζόμενοι, πες τους ότι έχουν ξεκινήσει από τις 7.30 τη στάση εργασίας. 5 μήνες απλήρωτοι σε δημόσιο δεν υπάρχουν. Ναι. Ενώ έτσι λένε οι εφημερίες. Για υπερορίες και υπερορίες. Λοιπόν, όταν μαζευτούν και αν μπορούμε κι εμείς, θα δούμε αν θα κάνουμε τη σύνδεση. Αλλά αυτά δεν γίνονται με τα ραντεβού. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή από τη μία μας λένε, ξέρετε κάτι, δεν ερχόστε να καλύψετε τα θέματά μας. Από την άλλη πάμε και μας λένε θα βγούμε αργότερα. Να πω δύο λόγια τώρα, μια και το βγάλω το θέμα. Βεβαίως, άλλοι, όταν θα έχουμε... Πρώτον, επειδή εγώ δεν θέλω να μηδενίζω πάντα την αντίδραση, έχουν κάποια δίκαια εργαζόμενοι, διότι όντως πήγε καθυστέρηση στην πληρωμή, διότι είχαμε στείλει κάποια εντάλματα στον επίτροπο, καθυστέρηση στον επίτροπο, τα ξεμπλοκάραμε την περμένη εβδομάδα, το ξέρουν ότι τα έχουν ξεμπλοκάρει, τους έχουμε ενημερώσει. Πόσες μήνες καθυστέρηση έχουν? Έχουν έως και 4 μήνες, όχι στο μισθό, στις υπερορίες, έτσι. Γι' αυτό μιλάει, για ένα κλάσμα λέει, των συνολικών της αποδοχών. Το μισθό τον παίρνουν κανονικά. Τον παίρνουν κανονικά, φυσικά. Όμως πρέπει να πω ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουν πληρωθεί. Διότι την Τετάρτη μπαίνουν στο Αττικό νοσοκομείο από αυτά τα χρήματα 5 εκατομμύρια και θα μπορεί η διοίκηση να τους πληρώσει. Άρα νομίζω δεν χρειάζεται να είναι σημερινή στάση εργασίας, γίνεται πιο πολύ για επικοινωνιακούς λόγους, διότι είναι ενήμερη ήδη την περμένη εβδομάδα ότι αυτό έχει λυθεί. Όμως πρέπει να σας πω, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κύριε Παδάκη. Διάβασα τα ονόματα των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Και από ό,τι είδα, να το ευχηθώ και καλή επιτυχία, δεν έχω λόγους, είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρνάβας. Ο κύριος Δημήτρης Βαρνάβας είναι ο πρόεδρος. Ένα λεπτό. Μα τη σειρά. Μα δείτε πώς. Ακούστε λίγο, και αν θέλετε.
Λέω, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών είναι από χθες υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πιστέψω το ότι κάνει. Η κυρία Σπυράκη ήταν πολιτική. Έκανε πολιτική. Δεν είπα να μην είναι. 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 Δεν με αφήστε να μιλήσω. Κυρία Σπυράκη, δεν είπα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα κάνουν κινητοποίηση στα νοσοκομεία. Γιατί το λες? Για προεκλογικού λόγου. Γιατί το λες τότε? Δεν μπορεί να είναι υποψήφιο. Γιατί από τη στιγμή που ο πρόεδρος. Εδώ θα είναι ο Ζαγοράκης που παίζει μπάλα. Εγώ δεν είπα να μην είναι. Είπα αφού είναι υποψήφιο ο πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών. Φαντάζομαι ότι αυτό το μήνα που είναι υποψήφιο δεν θα κάνει απεργίες κάθε μέρα. Γιατί θα δικαιούμαι να λέω ότι απεργίες γίνονται για τους ψήφους. Κατάλαβες, όταν υπάρχει λόγος δεν μπορεί. Αφού αποφάσισε ο πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, να μην γίνονται απεργίες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, αυτό το μήνα δεν μπορεί να κάνει απεργία, διότι είναι πολλών πολιτικών μου αντίπαλος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πια συνδικαλιστής. Οι άλλοι να το ψηφίσουν απεργία. Δεν είναι πια συνδικαλιστής. Μην το περιορίζουμε εκεί. Πάντως, είναι πολιτικός αντίπαλος. Πάντως, ότι και εσείς και όλα τα κόμματα χρησιμοποιείτε προβεβλημένα πρόσωπα, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι. Είτε είναι συνδικαλιστές. Εγώ συμφωνώ όταν δεν είναι αυτός ο σκοπός η δημοσιογραφία. Όταν δεν είναι αυτός ο σκοπός η δημοσιογραφία, όταν δεν είναι αυτός ο σκοπός ο συνδικαλισμός, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός για την ανέλυση κάποιων προσώπων. Δηλαδή να είσαι συνδικαλιστής εσύ. Έτσι. Γιατρός, άντε, μισό λεπτό. Είναι μια προβολή αυτό που λες. Ο υποψήφιος συνδικαλιστής γιατρός. Καλό θα είναι αυτό το μήνα να μην είναι μπροστά στους γιατρούς, μπροστά στις μπάρες των νοσοκομείων. Να το καταλάβω. Όχι, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει μια διεκδίκηση. Μα δεν μπορεί να σταματήσει μια διεκδίκηση. Συγγνώμη, μπορεί να είναι πρόεδρος συνδικαλιστών και υποτίθεται να μας κάνει θετική κριτική για τα νοσοκομεία και την ίδια ώρα είναι πολιτικό μας αντίπαλος και να έχει συμφέρον να παρουσιάζεται μια εικόνα μπάχαλου. Δεν μπορούν και τα δύο, κύριε Δελατόλα. Ο αγώνας για τον κλάδο δεν αναστέλλεται. Ο συνδικαλιστής. Αφού αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος, είναι στο πεδίο. Είναι στο πεδίο του Υπουργού. Αλλά μου επιτρέπετε να πω κάτι ακόμα. Να σας πω όμως κάτι άλλο. Παναγιώτης Κύρκος, επωνύμος. Πλήρωνα 16,50 ευρώ και μερικά από αυτά ήταν και πρωτότυπα. Τώρα, για τα ίδια φάρμακα που είναι γενώσιμα, πληρώνω 33 ευρώ. Και όταν δεν βρω και γιατρό να μου τα γράψει, 10 ευρώ πηγαίνει στα 43. Και 1 ευρώ συνταγή που θα δώσω στη συνταγή, 44. Άρα, λέω, ο Παναγιώτης Κύρκος από την Αρτέμιδα, στη διάθεσή σας τα στοιχεία του, έχει αυξηθεί η συμμετοχή μου. Ο Παναγιώτης Κύρκος από την Αρτέμιδα. Παντελής νούμερο 2, δηλαδή. Θα μου στείλει email τα φάρμακα που έπαιρνε. Είναι γενώσιμα. Είναι γενώσιμα. Θα μου στείλει. Δεν μπορεί να είναι. Έτσι στείλ... λέει. Είπε μερικά γενώσιμα, μερικά πρωτότυπα, διάβασα ότι είπατε. Ποιο προς θα μου στείλει email τα φάρμακα που παίρνει, θα του απαντήσουμε τα φάρμακα που μπορεί να παίρνει και να έχει τη μισή συμμετοχή από ό,τι πλήρωνε. Θα υπάρξει ένα διάνυσμα χρόνου έως ότου μπορέσει κάπως να αλλάξει τη συνήθειά του και να καταλάβει πώς μπορεί να γλιτώνει λεφτά. Όμως, αγαπητέ Γιώργο Παπαδάκη, δεν θα κάνουμε μονίμως τα χατήρια των εταιριών. Γιατί θα σου πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Όχι, όχι, όχι. Την στα φάρμακα είναι λόγω της συμμετοχής ή λόγω των τιμών. Οι τιμές έχουν πέσει λέμε πάρα για τον πληθωρισμό. Λέμε για τον πληθωρισμό. Τα στοιχεία που βγάζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Είναι 8 Απριλίου. Άλλο, προσέξτε, Υπουργέ. Για να σας διευκολύνω. Αυτό λέω. Για να σας διευκολύνω. Γεωργέλης Κώστας, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη. 8 Απριλίου πήγα στο φαρμακείο της γειτονιάς μου για να πάρω τα χάπια για τη χοληστερίνη μου. Και λέει και συγκεκριμένο φάρμακο. Ναι. Τα οποία τον προηγούμενο μήνα τα αγόρασα 2,40 το κάθε κουτί. Με τη συνταγή του γιατρού μου. Ο φαρμακοποιός μου ανέφερε ότι τώρα τα εν λόγω χάπια κάνουν 6 ευρώ το κουτί και χωρίς συνταγή κάνουν 8 ευρώ. Όταν το ρώτησα μήπως ακρίβηναν τα χάπια, από την εταιρεία παραγωγής της μου απάντησε αρνητικά. Λέγοντας ότι η ΕΟΠΗ έχει πολύ μικρή συμμετοχή και ειδικά στα κάποια χοληστερίνης, τα οποία παίρνουμε φόρους ζωής. Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα. Οπότε... Μα δεν με ακούτε. Βλέπετε. Τα κάποια χοληστερίνης είναι οι στατίνες, σας λέω. Είναι το ίδιο κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με τον κύριο Παντελή. Ναι, αλλά... Μα τι να κάνουμε εδώ. Δεν είναι το ίδιο φάρμακο. Έχει άλλο φάρμακο. Οι στατίνες έχουν 1000 φάρμακα. Το πρόβλημα ξεκινάει από αν γράφουν ή όχι φάρμακα με μπάρα. Έχει δικαίωμα να γράψει για τις σοβαρές παθήσεις. Οδηγείται ο άλλος. Αυτά είναι για την καρδιά. Και δίνει τη δυνατότητα, το είπε ο Υπουργός, το 15%. Κάνει παράβαση γιατρός. Όχι, δεν κάνει παράβαση. Είναι μέσα στις δυνατότητες του. Το προτινόμενο. Ο γιατρός μπορεί να γράψει έως 15% για σοβαρές παθήσεις. Έχει σοβαρή παθήση.
Εάν θεωρεί ότι. Γι' αυτό σα είπα για τι σοβαρέ και τι χρόνιες αυξήθηκε. Μα εδώ αυτό δεν σας είπα. Θα δείτε, άμα σα στείλει τη συνταγή ο κύριο που σα το έστειλε, που λέει τα παίρνω μια ζωή, δεν έχει μπραντ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι κύριε Υπουργέ. Εδώ είμαι. Δεν έχει μπραντ. Ο γιατρό μου μου έχει πει, εγώ κάνει μπαλονάκι. Λοιπόν, εγώ είναι προσωπικά δεδομένα, τα δημοσιοποιώ. Εγώ κάνει μπαλονάκι πριν από 10 χρόνια. Έτσι. Έφυγα από την εκπομπή μεσημέρι. Έφυγα από την εκπομπή μεσημέρι. Παρασκευή μεσημέρι με το μηχανάκι. Μου έτυχε στο δρόμο. Πήγα, το έκανα. Δευτέρα ήμουνα στη δουλειά. Δεν το λέω σαν ήρωας, έτσι γουστάρω, έτσι είναι. Έτσι το έκανα. Λοιπόν, μου είπε ο γιατρός, αυτά τα φάρμακα θα τα παίρνεις σε φόρους ζωής. Και θα παίρνεις αυτά τα φάρμακα. Εγώ δεν ακούω τι μου λέει η Τρόικα και δεν ακούω τι μου λέτε εσείς. Ακούω τι μου λέει ο γιατρός μου. Και αν είναι να πεθάνω, δεν θα ακούσω ούτε τον Ντόμψον, ούτε εσάς. Εάν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος παίρνει 400 ευρώ σύνταξη, του έχει πει ο γιατρός για να μην πεθάνεις, θα παίρνεις εδώ τα φάρμακα, θα κάτσεις να κάνεις το κέφτο δικό σας. Επειδή εσείς δεν θέλετε να αλλάξει το κουτί, σας είπε ο γιατρός σας. Ενώ είναι η ίδια αυτό σας είπα, ούτε θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνουν οι υπόλοιποι. Ούτε θα πεθάνω ο γιατρός, δεν ακούτε τι σας λέω. Ο γιατρός, ξαναλέω, απαγορεύεται να λέει μπραντ. Πόσο πολύ απλά πας το πω αυτό. Εκτός από σε όλη την Ευρώπη δεν λέει μπραντ. Εδώ πρέπει να λέει. Λέτε, υπάρχουν οι σοβαρές παθήσεις. Άλλο τι σοβαρές παθήσεις. Εγώ δεν έχω σοβαρή παθήση. Σας λέω μπανονάκι έκανα. Πριν από 10 χρόνια. Αφού το λέει εκεί. Το λέω. Αφού εκεί πρέπει. Βγάζω τα προσωπικά μου δεδομένα προκειμένου να σας πείσω ότι δεν είναι έτσι. Έχει δικαίωμα. Μισό λεπτό για να καταλάβει. Ο γιατρός του Παπαδάκη έχει δικαίωμα να γράψει μπραντ. Ο γιατρός του Παπαδάκη σε εξαιρετική περίπτωση. Για να καταλάβετε, αντί για το 15 που λέει. Όλοι μπαλονάκια έχουν έρθει. Δεν γράφουν το 3. Δεν γράφει πια ο γιατρός μπραντ. Υπουργέ μου. Για σοβαρές περιπτώσεις. Ο γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη δεν μπορεί να του γράψει μπραντ. Του γράφει δραστική ουσία. Ξαναλέω το και το καταλάβουμε, γιατί αν δεν συνοηθούμε στη χώρα δεν βγάλουμε άκρη. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη τα ασφαλιστικά ταμεία τι λένε. Σου γράφει για τόση δραστική ουσία και σου αποζημιώνει το ασφαλιστικό ταμείο το φθηνότερο γενόσμο. Όχι γενικά τα γενόσμα, το πιο φθηνό. Τι σου λέει για το ασφαλιστικό ταμείο. Εγώ κύριε σου δίνω το φάρμακο για να γίνεις καλά. Αυτό σημαίνει, ναι, έγινε κατανοητό. Το πληρώνεις. Όχι υπουργέ μου, προσέξτε, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Πώς δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχω τον επιστήμονα, τον οποίο εγώ δίνω πολύ μεγαλύτερη βάση σε αυτό. Έχω τον επιστήμονα λοιπόν, ο οποίος επιστήμονας μου λέει, άκουες Παπαδάκη, από όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν, αυτό που εγώ σου προτείνω για την πάθησή σου, είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, είμαι υποχρεωμένος να σου γράψω τη δραστική ουσία. Αν τα παίρνει, αν δεν τα παίρνει ο γιατρός, είναι ψάξτε να το βρείτε. Εγώ δεν έχω γνώση ιατρικής. Εγώ έχω περάσει ένα σοβαρό περιστατικό και θέλω να ζήσω με την οικογένειά μου και τα παιδάκια μου. Και μου λέει ότι για να είσαι καλά πρέπει να παίρνεις καθημερινά αυτό το πρωί, αυτό το μεσημέρι και αυτό το βράδυ. Να τα εδώ τα έχω, κάθε μέρα. Άρα λοιπόν εγώ δεν ακούω τον Ντόμψεν, ο οποίος επέβαλε για να έχουμε δεν μείωση τη τραπεζική. Αυτός όμως σας είπε. Μα σας λέω στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι έτσι, έχει τρόικα η υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Μα γιατί δεν σου λέω. Ακούστε κύριε Παδάκη. Αφού βάλατε ήρεμα. Την εξαίρεση κύριε Παδάκη. Ήρεμα το λέω. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δώσει ως κράτος για φάρμακα 140 δισεκατομμύρια. Εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη θα είχαμε δώσει 40. Δηλαδή, έχουμε δώσει ως λαός από τα ασφαλιστικά μας ταμεία που δικαίως λέτε στην τάξη μου κόπηκαν 100 δισεκατομμύρια παραπάνω. Θέλετε να το συνεχίσουμε. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε στο νοσοκομείο, το Αττικό Νοσοκομείο. Και θα διαβάσω και το προσβλητικό μήνυμα του κυρίου Δημήτρη Αλεξίου από το iPad. Μάλλον αυτός πρέπει να δουλεύει στο γραφείο σας. Έχετε κανένα Δημήτρη Αλεξίου. Αν δεν δουλεύει στο γραφείο σας, πρέπει να τη συγγενεί σας. Δεν έχω συγγενείς. Λέει ντροπή σας να απαντάρετε την απεργία και τη διάλυση όλων των κρατικών νοσοκομείων από τα κομματόσκυλα του ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή. Από το iPad μου, Δημήτρης Αλεξίου. Να καλημερίσω τα κομματόσκυλα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Με ποιο μιλάμε. Ήτανε κάποιο, καταλαβαίνετε, χιούμορ είναι. Χιούμορ είναι. Το καταλάβατε ότι ένας κύριος λέει ότι είσαστε κομματόσκυλα. Πόσο καιρό έχετε να πληρωθείτε. Ποιος κύριος είναι αυτός. Ένας ο κύριος Αλεξίου, ο οποίος έστειλε ένα. Δεν μας ενδιαφέρει, εντάξει, τέλος πάντων. Ενδιαφέρει την εκπομπή, γι' αυτό ανέφερα το όνομά του. Εμείς δεν είμαστε κομματόσκυλα και ούτε συνδικαλιστές επαγγελματίες. Είμαστε συνδικαλιστές. Ότι έχει σχέση με το συμφέρον των εργαζομένων και με τον πολίτη. Εσείς τι προβλήματα έχετε σήμερα στο Αττικό λοιπόν, Νοσοκομείο. Τα προβλήματα του Αττικού είναι γνωστά. Ο Υπουργός είναι σε ανοιχτή ακρόαση. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καταρχήν έχετε χάσει το στοίχημα από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τα λόγια σας ήταν δημοσίως στα κανάλια, στο Υπουργείο που είχαμε έρθει στο ραντεβού, ότι 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν έρθει στο Αττικό Νοσοκομείο 350 άτομα για να καλύψουν όλα τα κενά του νοσοκομείου. Για να μπορεί να λειτουργήσει. Από τα 350 άτομα ήρθαν μόνο τα 50, τα οποία φύγαν τα 10 και έχουν μείνει 40. Δηλαδή μια σταγόνα στον ωκεανό. Ένα νοσοκομείο που υποφέρει από προσωπικό,
χωρίς νοσηλεύτριες, χωρίς τραυματιοφορείς, χωρίς βοηθούς θαλάμους, χωρίς διοικητικούς. Και εδώ θα μιλήσουμε, θα κάνουμε και μια ανάλυση. Το πρόβλημα με τους τραυματιοφορείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Η μέρα της εφημερίας, πρωί, νύχτα, δύο συνάδελφοι και τρεις απόγευμα. Τις άλλες μέρες, δύο απόγευμα και ένας νύχτα για όλο το νοσοκομείο. Η μέρα εφημερίας προσέχονται 1000 με 1100 προσελεύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι υποχρεώνονται να βγάλουν πέρα τη δουλειά τους. Το προσωπικό στα ΤΕΠ δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό που κανονικά βάσει του νόμου πρέπει να υπάρχει από το τελές τμήμα ΤΕΠ. Δυστυχώς αναγκάζονται γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και φέρνουν από το κέντρο υγείας νοσηλεύτριες για να καλύψουν τις βάρδιες. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το ΤΕΠ. Το ΤΕΠ είναι τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ο διευθυντής του ΤΕΠ παρατήθηκε εδώ και 2 εβδομάδες. Λόγω ότι ο άνθρωπος βαρέθηκε, κουράστηκε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με λίγα λόγια, αγαπητέ φίλε, βλέπουμε ότι, όπως μας το λέτε εσείς, υπολειτουργεί δηλαδή το νοσοκομείο. Βεβαίως υπολειτουργεί. Και σε θέματα... Δεν χρηματοδοτείται. Από τους τρεις αξονικούς, ο ένας δουλεύει εδώ και 2-3 μήνες. Εδώ και 2 εβδομάδες έχει χαλάσει ο μαγνήτης. Αναγκάζονται οι ασθενείς, οι νοσηλευόμενοι, να βγαίνουν έξω σε ιδιώτες να κάνουν μια μαγνητική. Πώς μου το είπατε αυτό το τελευταίο, δεν το κατάλαβα. Όσοι θέλουν να κάνουν μαγνητική, τους δίνετε. Απέναντι έξω στο Βιατρική, στο Ασκληπιό, για να κάνουν μια μαγνητική. Και πόσο γιατί στοιχίζει αυτό στο ελληνικό μαγνητής, δημόσιο. Γιατί αυτό έχει να συντηρηθεί εδώ και 2 χρόνια. Κύριε Υπουργέ, αν είναι έτσι. Και μιλάμε για ένα ποσό που μου λένε οι υπεύθυνοι του ακτινολογικού, γύρω στις 10 με 12 χιλιάδες για να φτιαχτεί ο μαγνητής. Μισό λεπτό να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και συνεχίζετε. Κοντά σε αυτό θέλω να πείτε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Αληθεύει ότι θα κλείσουν τα περισσότερα μαγειρία στα νοσοκομεία και θα κάνουν delivery ορισμένα από αυτά σε άλλα? Είναι κάτι που διαβάζω τώρα στο Newsit, το είδα. Γιατί εγώ την πηγή των... Πρώτα απ' όλα, ως προς το στοίχημα. Εγώ δεν θυμάμαι το συγκεκριμένο κύριο Ιμάν, το θυμάμαι. Έχετε βάλει και πολλά στοιχήματα. Να είχε υποστηρίξει, ένα έβαλε το Κέζα, να είχε υποστηρίξει την κινητικότητα του θέρους. Αν θυμάμαι, αγαπητέ, ήσταν από τους προτεργάτες κατά της κινητικότητας. Τώρα γιατί με εγκαλέσατε ακριβώς? Ότι έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερη κινητικότητα. Κύριε αυτό Υπουργέ, μου λέτε. Υπάρχουν προβλήματα στο νοσοκομείο. Μιλάμε για κινητικότητα, κύριε Υπουργέ. Μιλάμε για προσλήψη μόνιμων προσωπικών. Το νοσοκομείο το Αττικό το ξέρετε πολύ μαζί καλά. Μαζί μου θα μιλάτε με τη σειρά και αριστοτελικά. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Είπατε ότι έχασα το στοίχημα, δεν θα σε έφερνα με την κινητικότητα 350 και σε έφερνα μόνο 50. Ναι. Εσείς όμως, εσείς προσωπικά, ήσταν κατά της κινητικότητας. Άρα βάσει της δικής σας λογικής δεν μας φέρει ούτε έναν. Για να συνεννοούμαστε. Για να καταλάβει ο κόσμος ποιος λέει τι. Άρα βάσει της δικής σας λογικής δεν θα έρχονταν κανένας. Βάσει της δικής μου λογικής ήρθαν 80 για την ακρίβεια. Ωραία. Άρα λοιπόν εσείς ήσασταν στο 0. Εγώ είμαι στο 80. Να πούμε κάτι, κύριε Υπουργέ. Είσαστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία του νοσοκομείου. Για μην μπούμε σε περιπτωσιολογία. Το νοσοκομείο έχει μεγάλη έλλειψη από προσωπικό. Μην μπούμε. Σε μένα θα μιλάτε με τη σειρά. Αγαπητέ φίλε, εδώ δεν θα λύσουμε. Προσέξτε. Έχουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Προσέξτε. Μιλάμε για τα προβλήματα, αγαπητέ φίλε. Μην το αντοπίσουμε στον κύριο Μίτσο ή στον κύριο Γιώργο που έφυγε και παραιτήθηκε. Αλλά να δώσουμε. Είναι από όλα τα νοσοκομεία. Αλεξανδρούπολη μας στέλνουν, δεν έχουν πρόβλημα που παρουσιάζεται στο Αττικό, κύριε Υπουργέ. Το Αττικό δεν είναι έχει... μία εικόνα από τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Άλλο αυτό. Λοιπόν, δεν είπα... και στη Real χτες, στην ερώτηση, στη συνέντευξη που σας δώσανε, αυτό σας λένε ότι σε πολλά νοσοκομεία υπάρχουν κενά. Σας είπα εγώ ότι δεν υπάρχουν κενά στα νοσοκομεία. Πότε θα πληρωθούν αυτά τα κενά? Μα από το 2011... Κενά είναι τεράστια, κύριε Παπαδάκη. Αυτό λέω, τεράστια κενά. Από το 2011 δεν είχαν γίνει καθόλου προσλήψεις μονίμου προσωπικού στα νοσοκομεία. Είχαμε μόνο αποχωρήσεις και προσλήψεις επικουρικών. Λέτε να μην έχουμε κενά? Προφανώς και έχουμε. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά και να έχουμε κάνει τις εξής τρεις κινήσεις. Κίνηση πρώτη, την κινητικότητα διαθεσιμότητα, δηλαδή τη μεταφορά προσωπικού από εκεί που ήταν πλεονάζον, εκεί που δεν υπήρχε πολύ προσωπικό, την οποία πολέμησε ο συγκεκριμένος κύριος και οι όμοιοι τόσο μπορούσαν περισσότερο. Τώρα δεύτερο τι έχει γίνει, ναι, δεύτερο, τώρα. Δεύτερο μέτρο. Έχουμε ξεκινήσει τις προσλήψεις μονίμων γιατρών. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασία 450 και άλλη 530 Ιουνίου μονίμων γιατρών. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασία την πρόσληψη 400 μονίμων νοσηλευτών. Έχουμε πάρει τους χωρικούς φύλακες και τους πάμε για τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία. Πότε θα γίνουν αυτά? Και έχουμε αυξήσει επικουρικούς. Πότε θα γίνουν όλα αυτά?
Γίνονται εξελίξει, ναι. Είναι σε εξελίξει. Πότε θα πάνε στι θέσει του. Ήδη πηγαίνουν. Μάλιστα. Θέλω τώρα μία άλλη. Μισό λεπτό, αγαπητέ φίλε. Μισό λεπτό, αγαπητέ φίλε. Σα είπα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι καταργούνται τα μαγειρία στα νοσοκομεία και ότι θα εξυπηρετούνται με delivery. Ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορούμε να επιτυχάνουμε χαμηλότερο κόστος, ναι. Δεν έχουμε λόγο να σπαταλούμε χρήματα. Μισό λεπτό, αγαπητέ, γιατί είναι σημαντικό αυτό που ρωτάμε. Τι δουλειά έχουν οι ασθενείς. Και αφορά και το δικό σας νοσοκομείο. Δεν θα πληρώνουν. Κλείνουν τα μαγειρία στα νοσοκομεία. Δεν σας αφορά και εσάς. Κλείνουν τα μαγειρία στα νοσοκομεία. Είναι μια είδηση η οποία μας έρχεται τώρα. Δεν κλείνουν όλα τα νοσοκομεία. Τα περισσότερα. Ούτε τα περισσότερα. Είπαμε. Εκεί που έχουμε ένα νοσοκομείο έχει μεγάλα μαγειρία με μεγάλη δυναμικότητα. Θα δίνει να μαγειρεύει αγωνιστά, θα τα μαγειρεύει όλα μαζί. Θα φεύγει από το λαϊκό να πηγαίνει στον Ευαγγελισμό. Θα δούμε το σχέδιο πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ένα παράδειγμα. Αντώνη, δηλαδή, τώρα το κατάλαβα. Δεν θα είναι αυτά τα νοσοκομεία. Θα φεύγει αυτό το νοσοκομείο. Θα δοθούν σε υπηρεσίες. Θα δοθούν και outsourcing φυσικά. Θα γίνουν και διαγωνισμοί για outsourcing φυσικά. Θα δοθούν σε ιδιώτες δηλαδή. Αυτό λέει. Σε ιδιώτες. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσετε μία μελέτη που να λέει ότι άμα το δώσω εγώ στο Δελατόλα. Όχι Δελατόλα, γιατί υπάρχει και Δελατόλα Σκέτερινγκ. Κοίτα, καλά, τώρα σοβαρά. Βεβαίω. Ό,τι έχουμε κάνει outsourcing έχει το 1/3 τη τιμή του δημοσίου. Ναι, αλλά πρέπει να δείτε. Όχι, όχι, όχι. Θα κούβα τα κάνω δημοσία. Θα κάνω δημοσία. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Θα πρέπει να υπολογίσετε το επίδομα ανεργία που θα πάρουν οι άνθρωποι που δουλεύανε μέσα. Μα δεν απολύουμε κανέναν. Πού θα του πάτε. Είδατε λοιπόν. Έχουμε απολύσει και ένα από το νοσοκομείο και δεν το ξέρω. Όχι άλλο λέω. Πού θα του πάτε αυτού. Αλλάζουν. Παραδείγματο χάρη τώρα στην κινητικότητα διαθεσιμότητα που φωνάζουν. Φέρα παράδειγμα. Για καλά σα μια χώρα ζούμε. Τώρα στην κινητικότητα διαθεσιμότητα για του λόγου που κάνουν σήμερα αυτή εκεί τη στάση εργασία διαφωνούν λέει στην κινητικότητα διαθεσιμότητα. Ποια κινητικότητα διαθεσιμότητα. Δεν χάνετε καμία θέση εργασία. Αλλά παίρνουμε, προσέξτε. Οι υπαλλήλοι που είχαν προσληφθεί για να είναι φύλαξη σε ένα νοσοκομείο του έχουμε πάρει. Αυτοί είχαν προσληφθεί για φύλαξη. Ωραία. Όμως το νοσοκομείο στην πορεία του χρόνου πήρε ιδιωτική εταιρεία φύλαξη, του κοστίζει λιγότερο. Αυτοί το είχαν προσληφθεί για φύλαξη, επειδή τα καθήκοντά του λένε: εγώ πως ελήφθησα για φύλαξη, κάτω τη μέσα στο καφενείο δεν καλούα. Του λέει ο δείκτης: πήγαινε βρε πουλί μου να κουνήσει μια καρέκλα εκεί πέρα. Α, εγώ είμαι για τη φύλαξη. Δεν κάνω τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, παίρνουμε αυτού του υπαλλήλου που κάθονταν για το νοσοκομείο, τη φύλαξη την είχε δώσει ο ιδιώτης για πληρώνει λιγότερα, και του αλλάζουμε καθήκοντα μέσω διαθεσιμότητα και λέμε: γιατρούς, τώρα εσύ που είσαι για φύλαξη. Δεν κάνει γιατρού. Όχι, γίνεσαι γενικών καθηκόντων. Γενικό καθηκόντων. Τραυματιοφορέα θα το κάνει. Πα να. Ναι, τραυματιοφορέα. Πα να χτυπά ένα καρφί, να βάλει ένα κάδρο στον τοίχο, πα να φτιάξει μια βρύση. Πρόσεξε. Αυτό μέχρι χθε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε σαν ελληνικό δημόσιο και του πληρώναμε για να κάθονται. Κύριε Υπουργέ. Κάτσε ρε Γιώργο. Αμαρτία κατά Θεό, σε παρακαλώ πολύ. Το βρίσκει παράλογο αυτό. Όπου υπάρχουν. Το βρίσκει παράλογο. Θα με ακούσετε και θα δείτε σα πω. Όπου υπάρχουν. Μην υποστηρίζει μονίμω κάθε απεργία. Δεν έχουν πάντα δίκιο αυτό που κάνουν απεργία. Ακούστε, μην μου εκνευρίζεστε και μου πάτε τίποτα. Του βλέπω και εκνευρίζομαι, γιατί ξέρω τι είναι. Αυτό πάλι είναι κακό για σας. Ενώ δεν είσαστε έτσι στην προσωπική σας ζωή. Σημασία δεν έχει. Εκνευρίζεστε μόλις βλέπετε έναν συνδικαλιστή. Γιατί αντί να πούνε μπράβο, ρε Γεωργιάδη, που αυτού που βλέπαμε. Είναι δυνατόν να βγει ο συνδικαλιστή να σου πει μπράβο στον αέρα, μωρέ. Είναι δυνατόν να βγει. Δεν δουλεύουν. Μα είναι δυνατόν να βγει ο συνδικαλιστή να του πει μπράβο στον αέρα. Όχι, λέω, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν. Το τι είναι, λέει. Ούτε ο δημοσιογράφος μπορεί να σας πει μπράβο, ούτε ο συνδικαλιστής. Εγώ άλλο θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ. Όπου υπάρχουν υπερβολές, κανένας δεν λέει ότι θα πρέπει να διορθωθούν. Το θέμα όμως είναι ότι αυτές οι υπερβολές είναι και από την άλλη πλευρά. Έχουμε και αδικαιολόγητες υπερβολές από την πλευρά της Τρόικας. Την οποία εσείς υπηρετείτε τυφλά. Πώς δεν έχει. Μα η ό,τι σα πει η Τρόικα είναι Ευαγγέλιο. Για σας, ό,τι πει η Τρόικα είναι Ευαγγέλιο. Ό,τι πει ο Δελατόλα είναι Ευαγγέλιο. Κύριε Παπαδάκη, εσείς εδώ στην εκπομπή σας ναι. Κάθεστε και πληρώνετε ανθρώπους και χρεώνετε στον όμιλο όχι, Αντένα χωρίς να δουλεύουνε. Όχι, βέβαια. Εγώ στο δημόσιο γιατί το κάνω. Μα, δεν γιατί, είναι... γιατί αυτό που δεν κάνετε εσείς στον Αντένα να το κάνω εγώ στο δημόσιο. Καταρχήν να σας πω. Να μου πείτε, πολύ ευχαριστώ να ακούσω. Να γίνει η αξιολόγηση των ανθρώπων, να δούμε αν δουλεύουν ή όχι. Μα ποιον αξιολόγηση. Σας λέω, επειδή είχαν προσληφθεί ως φύλαξη. Θέλω 500.000 κομμάτια. Είχαν προσληφθεί ως φύλαξη και επειδή δεν προβλεπόταν στην σύμβασή τους πρόληψης άλλο πράγμα να κάνουν και επειδή η φύλαξη δόθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, κάθονται επί χρόνια σε μια καρέκλα και πίνουν φραπέ. Δεν το καταλαβαίνω, σου λέω. Αρνούνται να κάνουν κάτι άλλο. Ήταν υπουργή υγείας. Εάν... Χρόνια. Χρόνια του. Όχι. Έχει μια σημασία. Να δώσουν τα λεφτά που έδιναν. Να συμβάσει. Να του χωρίσουν. Ποιο του ανανέωνε τι συμβάσει. Ποιο του ανανέωνε και ποιοι ήταν. Μήπω ήταν δικά σα παιδιά. Μήπω ήταν τα δικά μα παιδιά. Τα λεγόμενα δικά μα παιδιά. Έτσι όπω το λε, να πω κάτι. Ακούγεται πολύ ωραία αγγελικά.
Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, κάπου το είπες μόνος σου, ναι, ότι έχουμε καταργήσει τις υπηρεσίες, ας πούμε, φύλαξης και έχεις πάρει ιδιώτες. Γιατί να συμβαίνει αυτό, διότι... όταν τους έχεις προσλάβει? Διότι αυτοί δεν φτάνανε, έπρεπε να πάρεις και άλλους. Αυτοί που καθόντουσαν δεν φτάνανε. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν το κόστος μεγάλο. Το κόστος στην ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Είπατε, προδοθήκατε, κύριε Υπουργέ. Το outsourcing, έτσι λέγεται. Δηλαδή η πρόσληψη εξωτερικών εταιριών. Το κόστος ήταν. Που κάνουν τη δουλειά είναι με πολύ μικρότερα λεφτά από ό,τι μόνοι. Ξέρεις τι μισθούς τους δίνουν οι εταιρείες, οι φύλαξες. Ξέρεις τι εταιρείες. Οι εταιρείες θα τους βάλουμε μια δουλειά. Θα το πω λοιπόν. Θα το πω. Έχει πέσει βόμβα. Και ξέρεις, υπάρχει και ένα που εμείς δεν έχουμε λόγους να φοβόμαστε. Έχουμε και μηχανάκια από τις αγριάδες μέσα μόνος μου κάθε πρωί. Και ξαφνικά έρχεται ένα αυτοκίνητο από πίσω μου, ακολουθεί, σταματάει στην είσοδο του αντένα, 4.30 το πρωί. Και τρέχει ένας άνθρωπος με φόρα κατευθείαν επάνω μου. Βουτάω το κράνος και περιμένω. Λέω, αυτός έρχεται, λέω για τον Γεωργιό Αδιπίδενε, με σε μένα έρχεται. Έρχεται κοντά και μου λέει, κύριε Παπαδάκη, χωρίς ασφάλιση έρχομαι να δουλέψω φύλακας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Πάω στις εταιρείες και δεν με παίρνουν. 3 εκατοστάρικα το μήνα θέλω. Αυτούς έχει πάρει. Όχι, αυτούς έχει πάρει. 3 εκατοστάρικα και χωρίς ασφάλιση, άνθρωποι. 3 εκατοστάρικα και χωρίς ασφάλιση. Σε ιδιωτικές εταιρείες. Χωρίς ασφάλιση δεν υπάρχει. Ιδιωτικές εταιρείες τι δίνουν, Παντελή? Τόσο είναι, κύριε Παπαδάκη. Τόσο όσο είπα. Καταλάβατε τι σας λέω. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι το τεμπέλι να μην το πληρώνει το δημόσιο. Δεν είπα τεμπέλι. Αλλά όχι το τεμπέλι που δεν δουλεύει. Αλλά όχι όμως να πάω στον ιδιώτη. Να πάω στον ιδιώτη ο οποίος λέει. Από πού ελέγχεται? Ήρθε ο άνθρωπος και μου λέει. Χωρίς. 56 χρονών άνθρωπος. Κύριε Παπαδάκη, πέστε το. Μας το περιέγραφε το πρωί την ημέρα που έχει. Χωρίς ασφάλιση με 3 εκατοστάρικα το μήνα. Έχω παιδιά να θρέψω. Αν με ακούει, ας με πάρει τηλέφωνο για να δει αν λέω ψέματα. Εν πάση περιπτώσει, όταν έχετε φύλαξες. Φύλακες, μπαίνετε άλλους. Μα το κάνει για το κόστος. Και τους μετακινείς τους άλλους. Το κάνει για το κόστος. Το αποκάλυψε. Δεν είναι άλλο. Εάν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στη χώρα στα αυτοκίνητα. Να συνεννοηθούμε. Εάν περιμένουμε να μας πει ο Τόμψεν να βάλει αυτό που κάθε νοσοκομείο να δουλεύει και να κάνει και καμιά δουλειά. Αν περιμένουμε τον Τόμψεν να μας πει. Πάντως οι αλλαγές στην υγεία μπήκαν στο μνημόνιο. Δεν είναι δικιά σας πρωτοβουλία. Όταν μπήκε στο μνημόνιο και ψηφίστηκε. Όταν μπήκε στην κινητικότητα για την οποία με κατηγόρησε πριν ο κύριος και τελικά ήταν και μαζί μου, αλλά ήταν και εναντίον μου, όπως καταλάβατε. Γιατί κατάλαβε τι έγινε πριν. Ο ίδιος φώναζε κατά τη διαθεσιμότητα του κινητικού πριν από 6 μήνες. Για να καταλάβεις και εγώ να ζω! Κάθομαι και κάνω τη δουλειά, με βρίζουν όλη την ημέρα και μετά μου λένε: γιατί την έκανες λίγο, δεν έκανες πολύ. Θα το ανεβάσετε και τα νεύρα. Δεν δει.